Σε ευχαριστώ. Να τελειώνουμε όμως, έτσι. Δεν μπορώ να το τραβήξω άλλο. Μην ανησυχείς λίγο ακόμα και ξεμπερδεύουμε, στο υπόσχομαι. Τι έγινε ρε μαμά, δεν αντέχω άλλο. Τι είπε ο γιατρός, γιατί δεν συνέρχεται ο παπάς? Η κατάστασή του είναι στάσιμη. Ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη. Και αυτό λέει πως είναι θετικό. Με το Σταύρο είχαμε καμιά εξέλιξη? Όχι τίποτα. Ανησυχείς? Φυσικό δεν είναι. Εκείνος λέει ότι είναι μια χαρά, αλλά ξέρω ότι το λέει για να με στεναχωριέμαι. Αφού τον ακούω στο τηλέφωνο, το καταλαβαίνω. Δεν την παλεύει καθόλου. Σε καταλαβαίνω κι εγώ, έτσι θα νιώθα. Περνάει δύσκολα. Αλλά για να δεις ότι δεν είμαι η μάνα, τέρας. Νομίζεις? Αυτό είναι για σένα. Τι είναι αυτό? Εισιτήρια. Ναι, για Αθήνα. Η κατάσταση του πατέρα σου είναι κρίσιμη, αλλά θα είμαι εγώ κοντά του. Ελπίζω να μην συμβεί το βιδαίο. Έλα ρε μαμά. Σε 2 ώρες πετάς για Αθήνα. Πας στο επισκεπτήριο και γυρίζεις με τη βραδινή πτήση. Αφού ξέρω πόσο το θες. Δεν μπορώ να σε βλέπω μέσα στην αγωνία. Hey. Hey. Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω από εκεί που με πήρατε? Έλα μωρό, είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Ψέματα, είμαι χάλια. Τι είναι? Σταύρο, σε πρόδωσα. Ή τουλάχιστον έτσι νιώθω. Τι εννοείς με πρόδωσες? Είχα την ευκαιρία να έρθω στην Αθήνα να σε δω. Έφτασα μέχρι το αεροδρόμιο, αλλά γύρισα πίσω. Φοβήθηκα μήπως πάθηκα το πατέρα μου όσο λείπω. Αυτά κάνεις και σε αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Έλα, ηρέμησε. Πες μου ότι με αγαπάς κι εσύ. Είσαι όλη μου η ζωή. Όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, παίρνω κουράγιο για να αντέξω όλη την υπόλοιπη μέρα. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν δεν υπήρχες. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ σε αγαπάω.